Επιστρέψαμε και πάμε εδώ με τον Γιάννη να υποδεχτούμε τώρα τους καλεσμένους μας. Καλησπέρα ξανά και πάμε ελπίζω να δούμε. Ελπίζω με νέα τζέτ απόψε, Γιώργο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Εντάξει, πρέπει να δούμε για το δεύτερο γύρο, αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε λίγο και την υπόθεση της Νοβάρτης. Γιατί έχουν βγει τα ξύφη, να καταλάβουμε γιατί τι γίνεται και με αυτήν την αντιπαράθεση. Και να τους καλωσορίσω τον κύριο Κυρανάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Κυρανάκη. Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Καλησπέρα, κύριε Χατζηγιαννάκη. Καλησπέρα. Και τον Παύλο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, και βέβαια τρέχει πάρα πολύ τώρα. Ενδεχομένως, σίγουρα στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Ο κύριος Κυρανάκης, να τα λέμε έτσι τώρα, γιατί δεν ξέρετε ποτέ τι γίνεται. Πού είστε, κύριε Κυρανάκη, θυμίστε σε εμάς. Στην Νότια Αθήνα είμαι, αλλά Νότια ξέρετε, κύριε Πιέρο, αυτό το λάθος το κάνουμε. Καλά, εντάξει, εμείς τα λέμε τώρα. Όχι, θα σας πω κάτι. Ο κόσμος όταν πάει και ψηφίζει. Δεν επιλέγει που θα ψηφίσει. Κάπου έχετε κλειδιά από δικαιώματα. Εντάξει τώρα. Μια ψηφοδέλτια μπροστά του. Εμεί για καλό το κάνουμε για εσά. Αν δεν θέλετε για άλλο. Όμω είναι σταθερά. Εγώ σταθερά στην Εύη, αλλά καλά είναι να το λέτε. Δεν σηκώνεται μια μέρα και λέει α πάω να ψηφίσω στην Νότια Αθήνα. Δεν πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Παύλο Γερουλάνο πήρε ω υποψήφιο δήμαρχο διπλάσιο νούμερο από ό,τι και το κόμμα τότε. Αυτό είναι το επιλεγόμενο. Αυτό είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό του κύριου Γερουλάνου. Για πάμε, κύριε Κυρανάκη, να δούμε τώρα για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό το καλό κλίμα. Θέλω να ξεκινήσω. Ξεκινήσω από κάτι το οποίο αφορά τους πολίτες στο πλαίσιο του αν κανείς στείνει σκευωρίες, δεν στείνει σκευωρίες. Τι γίνεται με τα πολιτικά πρόσωπα? Ένα πρώτο θέμα που είδαμε είναι ότι με αφορμή την υπόθεση και την συζήτηση που έγινε για έγγραφο που αφορούσε τον Ανδρέα Λοβέρδο, άνοιξε μια υπόθεση την οποία την ξέρετε καλά εσείς και προσωπικά σαν νομικός, διότι με αυτή πήγαμε μέχρι τις εκλογές. Και την ξέρει και ο κ. Χατζηγιαννάκης καλά, διότι συγκρουστήκατε με τοπικά και τώρα την ξαναβλέπουμε να έρχεται στο προσκήνιο. Σκευωρία. Λέει ο ένας, σκάνδαλο, λέει ο άλλος, και στην υπόθεση τώρα ένα έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με ένα σταθερό ερώτημα το οποίο έρχεται και από το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται ο κύριος Λοβέρδος, να μάθουμε τι έγινε τελικά με αυτή τη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Για πείτε μας λίγο, πώς βλέπετε σήμερα τα πράγματα? Δεν τα βλέπω διαφορετικά από ό,τι πριν. Και δεν καταλαβαίνω και τη σκοπιμότητα της όλης επαναφοράς της υπόθεσης. Αυτό δεν είναι ένα καινούριο στοιχείο. Με βάση το μεταφρασμένο κείμενο και το ακριβές, το πρωτότυπο κείμενο, έχει ασκηθεί δίωξη στον κύριο Λοβέρδο. Έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Υπάρχει εξέλιξη από αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση παίρνει, ας πούμε, μερικά σημεία, αστερίσκους, λεπτομέρειες, λέξεις, φράσεις, απόλυτη δικογραφία και τις ξαναφέρνει στην επικαιρότητα για να ξανασυζητήσουμε τα ίδια. Τι να συζητήσουμε άλλο? Η υπόθεση αυτή έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους εκδίωξε πολιτικά με ψευδομάρτυρες, έχουν αθωωθεί. Έχουν αρχιθωτηθεί οι υποθέσεις. Ο κ. Λοβέρδου. Τι άλλο να κάνει? Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο. Ο κ. Λοβέρδος δεν είναι. Τουλάχιστον ακόμα δεν έχει αρχιθωθεί η υπόθεση. Ποια είναι η κατηγορία για τον κ. Λοβέρδο? Εγώ είμαι σε άλλο κόμμα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς στο κόμμα του κ. Λοβέρδου είναι ο κ. Γερουλάνος. Η κυβέρνηση. Όχι, θα μιλήσει γι' αυτό. Η κυβέρνηση μίλησε για σκευωρία. Και εγώ ρωτώ την άποψή σας για αυτό το θέμα. Ακούσατε τι λέει ο κύριος Κυρανάκης. Θα έχετε δει και τις απαντήσεις του κυρίου Λοβέρδου που λέει ότι εγώ ίδιος έδωσα τη μετάφραση με το όνομά μου. Είδα όμως τον κύριο Ηλιόπουλο να λέει στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο προφανώς θα μας μιλήσει ο κύριος Γερουλάνος, το να πουλάς τρέλα δεν είναι απάντηση. Εσείς πού τη βλέπετε και την τρέλα, αλλά και τα νεότερα στοιχεία, για να καταλάβουμε? Κοιτάξτε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Καταρχήν, επειδή μία από τις πρώτες εμφανίσεις που έκανα τηλεοπτικές ήταν στο δικό σας το σταθμό, αν θυμάμαι καλά, σε εκπομπή του κυρίου Πολίτη, μάλιστα, με τον κύριο Λοβέρδο. Και τότε ήταν ακόμα πολύ ζεστό το ζήτημα, είχε αρχιοθετηθεί για δύο ακόμα, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Σαμαρά, και είναι πάγια θέση μου, και αυτό το κάνω όχι μόνο από την πολιτική μου ιδιότητα και από την νομική μου ιδιότητα, σε δικογραφία στην οποία δεν γνωρίζω, ποινική δικογραφία στην οποία δεν έχω πρόσβαση και νομίζω κανείς από τους παρευρισκόμενους εδώ μέσα δεν έχει πρόσβαση, να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Αυτό σας τιμά. Αλλά εγώ ρωτώ τον πολιτικό τώρα. Το να πουλάς τρέλα δεν αποτελεί ασφαλή διέξοδο. Θα πω λοιπόν τα εξής. Θα παραθέσω τα εξής. Υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Είναι προφανές ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Έχει αποδειχθεί, το έχει αποδεχθεί η ίδια. Θα το πω, κύριε Κυρανάκη, αν δεν σας καλύψει η δική μου τοποθέτηση. Θα μας πείτε αν δεν σας καλύψει η δική μου. Αν δεν σας καλύψει η δική μου τοποθέτηση. Με πολιτικούς είναι το σκάνδαλο. Αν δεν σας καλύψει η δική μου τοποθέτηση, θα επανέλθετε. Απαντήστε. Λοιπόν, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Υπάρχει, το έχει αποδεχθεί. Κύριε Κυρανάκη, θέλετε να μου υπαγορεύετε εσείς? Απαντήστε. Να κάνετε τη δουλειά. Δεν με επηρεάζει τι θέλετε ή τι δεν θέλετε. Θα κρίνω εγώ όπως δεν σας έκανα εγώ παρεμβάσεις, να μην μου κάνετε ούτε εσείς παρεμβάσεις. Νομίζω είναι αυτονόητο. Πάλι τα ίδια, κύριε Πιέρο.
μετά από τόσα χρόνια. Πόση λάσπη πια. Δεν έχει προβλήματα. Με πολιτικού με το σκάνδαλο. Να απαντήσει και σχολιάστε εδώ. Να απαντήσει, ναι. Με πολιτικού με το σκάνδαλο. Να απαντήσει όπω θέλει και θα κρυθεί. Θέλετε να αρχίσουμε να φωνάζουμε να το κάνουμε γηπαιδικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι κι εγώ φύλακτο. Μπορώ να το κάνω κι εγώ παλικά. Και δεν θέλω να με απαγορεύετε εσεί. Επιτρέψτε μου να λάβω την απάντηση στην ερώτηση που έκανα. Επιτρέψτε μου. Λάσπη. Σκάνδαλο. Αυτό είναι κρίση. Ρωτώ. Πείτε μου, κύριε Χατζηγιαννάκη. Συνεχίστε. Κύριε Πιέρο, αν μου επιτρέπει ο κύριος Κυρανάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει την άδεια να μιλήσω, να πω το εξής. Υπάρχει λοιπόν σκάνδαλο. Προφανώς και υπάρχει, γιατί το έχει παραδεχτεί η ίδια η εταιρεία. Έχει κάνει συμβιβασμό και έχει πληρώσει στο αμερικανικό δημόσιο 200, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια δολάρια, επειδή ακριβώς υπήρξε σκάνδαλο. Το δεύτερο ζήτημα είναι αν πράγματι εμπλέκονταν, ποιοι εμπλέκονταν στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα σκάνδαλο. Αυτό που πλήρωσε δηλαδή ο Νοβάρτης ήταν για παρατυπίες και παρανομίες που έκανε στην ελληνική επικράτεια. Mm. Να δούμε τώρα ποιοι εμπλέκονται σε αυτό. Και αν πράγματι εμπλέκονται μόνο γιατροί και μόνο άνθρωποι εμπλεκόμενοι με την προμήθεια των φαρμάκων ή και πολιτικοί. Αυτό προφανώς είναι προς διερεύνηση. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι τουλάχιστον για κάποιους, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία. Οπότε εγώ τι να κρίνω, μόνο αν υπάρχει παραδικαστικό εκεί. Βέβαια, να συμπληρώσουμε κάτι εκεί πέρα. Η κυρία του Λουπάκη, η οποία είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, ως η αρμόδια εισαγγελέα και το εξέτασε διεξοδικά, διώκεται αυτή τη στιγμή. Και η χώρα μας. Στη δικαιοσύνη. Και η χώρα μας είναι, η χώρα μας λοιπόν είναι σε πολύ χαμηλές βαθμίδες από όλα τα διεθνή φόρα, επειδή ακριβώς διώκονται δημοσιογράφοι και δικαστικοί για τα συγκεκριμένα. Διώκονται οι πολιτικοί, οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Τότε η δικαιοσύνη είναι σε υψηλό επίπεδο και όταν διώκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από την πλευρά των πολιτικών αντιπάλων. Έχουν δέτερη θέση. Η δικαιοσύνη πάντα. Τότε λέμε ότι είναι η δικαιοσύνη. Εγώ δεν λέω αν είναι σε υψηλό ή όχι επίπεδο. Η δικαιοσύνη ναι, πρέπει να κάνει όταν τη δουλειά της. Μόνο για την κυρία του Λουπάκη. Δεν μου το αναφέρατε για τον λόγο. Αν έχει παρανομήσει η κυρία του Λουπάκη, δεν πρέπει να διώκεται. Είναι γεγονός. Αυτό το κρίνει φυσικά. Θα αν έχει και παρανομήσει η κυρία του Λουπάκη, δεν πρέπει να διώκεται. Αν έχει παρανομήσει, ναι. Όχι. Θα κρυθεί βέβαια αν έχει παρανομήσει πρόβλημα. Και δεν έχει παρανομήσει. Όλα κρίνονται. Όλα κρίνονται. Αυτό ισχύει για τον κύριο Λοβέρδο. Όπως επίσης θα κρυθεί. Ισχύει για τους υπόλοιπους πολιτικούς. Ισχύει. Άρα εσείς πώς βγαίνετε και λέτε για λάσπη λοιπόν. Δεν διώχθηκαν. Πώς βγαίνετε λοιπόν και λέτε για λάσπη εσείς. Θα σας πω πώς. Για πείτε λοιπόν. Και κλείστε τα δυο σας. Σας βλέπω λίγο που είδατε το δικό σας γηπαιδικό ύφος. Εντάξει εγώ ή ο κύριος Γερουλάνης. Δεν θα το κρίνει δικαιοσύνη. Κρίνω τη λάσπη. Κρίνω τη λάσπη όταν η δικογραφία έρχεται στη Βουλή για 10 πολιτικά πρόσωπα και είναι πλέον πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και όχι δικαστική απόφαση, αλλά πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ να διωχθούν 10 πολιτικοί αντίπαλοι χωρίς να υπάρχει. Δεν λέει αυτό το Σύνταγμα. Χωρίς να υπάρχει καμία. Αυτό δεν λέει το Σύνταγμα. Αν έρθει για εσάς δικογραφία, για μένα δεν θα πάει στην Βουλή. Παρακαλώ, Η Βουλή δεν θα αποφασίσει. Μισό λεπτό. Δεν θα αποφασίσει. Κύριε Κυρανάκη και κύριε Χατζηγιαννάκη. Ποιο θα αποφασίσει για δική σα παραγωγή. Για δική μου παραγωγή. Μα δεν είχατε το λόγο. Τώρα δεν έχει κανεί από του δύο. Κύριε Κυρανάκη, ποιο θα παραπέμψει σε μένα ή εσά. Μα βάζετε. Ανοίγεται πάλι θέμα Νοβάρτη. Ανοίγεται πάλι θέμα Νοβάρτη. Να ανοίξουμε πάλι τη βασική. Δεν ανοίγω εγώ θέμα Νοβάρτη πρώτα. Εσείς το ανοίξατε. Ανοίξε η αξιωματική αντιπολίτευση με ανακοινώσεις της Θεμανοβάρτης. Κύριε Πιέρο, δεν ανοίγω θέμα. Όταν θα ανοίγουμε τέτοια θέματα, ναι. Θα πρέπει, σας το έχω ξαναπεί στην κύριε εκπομπή σας. Κύριε Κυρανάκη, την εκπομπή μου τη συντονίζω εγώ. Αν δεν σας αρέσει η εκπομπή σας, τη είναι δικό σας θέμα, σκεπτόμενοι. Τη βλέπουν άνθρωποι σκεπτόμενοι. Απευθυνόμαστε σκεπτόμενους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, όταν ανοίγουμε ένα θέμα. Κύριο Γερουλάνο, παίρνω μία κρίση, μία τοποθέτηση από τον καθένα και θέλω να πω στον κύριο Γερουλάνο. Όταν ανοίγεται ένα θέμα το οποίο έχει τέτοιες προεκτάσεις. Εσείς έχετε διάθεση να κάνετε με τον κύριο Χατζηγιαννάκη αντιπαράθεση για να μην κάνω. Εντάξει κύριε Πιέρο, να μην κάνω. Όχι κύριε Κυριανάκη, να την κάνετε την αντιπαράθεση, αλλά να ακουστεί και ο συνομιλητής. Θα την κάνω να μην την κάνω. Θα την κάνετε όταν έχει μιλήσει και ο συνομιλητής σας. Έτσι συμβαίνει. Όταν έχουν ακουστεί όλες οι απόψεις. Να πάω στον κύριο Γερουλάνο. Να κλείσω. Μόνο με το εξής. Προφανώς αν υπάρχουν παραποιημένα έγγραφα ή λάθος μεταφρασμένα και αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Εγώ αυτό λέω ότι πρέπει να διερευνηθεί πώς υπάρχουν λοιπόν, τα μεταφρασμένα έγγραφα του εξωτερικού μέσα και αν εκεί έχει γίνει παρανομία ή παρατυπία, προφανώς δεν πρέπει να ελεγχθεί. Είναι προφανές. Έχετε γίνει κατανοητή. Κύριε Γερουλάνη, για πείτε μας λίγο, γιατί αυτή η υπόθεση άγγιξε το Πασόκ πολύ. Πέρα από το ότι άγγιξε τον Ανδρέα Λοβέρδο στο προσωπικό επίπεδο, είδα και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση του Πολιτικού Συμβουλίου και την εκλογική γραμματέα στο κόμμα σας να γίνεται τοποθέτηση και από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και βέβαια εκεί να βλέπει κανείς και μια εικόνα ενότητας του κόμματος όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για παρακρατικούς μηχανισμούς. Εσείς τι απαντάτε? Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, για να μην το κάνουμε γηπαιδικό. Πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορήσει αυτούς τους ανθρώπους. Απόλυτα πολιτική.
ήταν μια πολιτική επιλογή να φέρει ένα κατηγορητήριο στη Βουλή και να το υποστηρίξει μόνος του. Αποδείχθηκε ότι τίποτα από όλα όσα ήρθαν στη Βουλή δεν είχε βάση μέχρι σήμερα. Ό,τι έχει έρθει μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι ήταν αβάσιμο. Άρα ήταν μια πολιτική επιλογή, μια εμπλοκή στη δικαιοσύνη και κάτι το οποίο από αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι όλοι οι άνθρωποι που έφερε να κατηγορήσει είναι πεντακάθαροι. Τι άλλο θέλετε? Έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τόσο καιρό και φέρνει ένα έγγραφο στη Βουλή, μια παραποίηση εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος τον αφορούσε, ο κύριος Λοβέρδος, το κατέθεσε στη Βουλή. Ο ίδιος το έφερε και το κατέθεσε στη Βουλή. Τι άλλο πρέπει να κάνει ένας πολιτικός για να είναι εντάξει απέναντι στη δικαιοσύνη? Αυτοί που δεν είναι εντάξει απέναντι στη δικαιοσύνη είναι οι άνθρωποι που αποφασίζουν ξανά και ξανά να εμπλακούν με τη δικαιοσύνη, ξανά και ξανά να πιέσουν τη δικαιοσύνη να πάει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ξανά και ξανά να πολιτικοποιήσουν τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο χυδαίο σε μια δημοκρατία από ένα κόμμα το οποίο αποφασίζει ότι θα παρέμβει στη δικαιοσύνη και θα χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη για πολιτικό όφελος. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έχει καταγραφεί πια. Έχει τελειώσει. Αυτό είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή λέγαμε και το λέει και ο πρόεδρος σήμερα ότι τίποτα δεν θα μείνει, καμία σκιά δεν θα μείνει στο ΠΑΣΟΚ. Θα ψαχτούν όλα. Μπορεί το έλεγε και η προηγούμενη πρόεδρος, η κυρία Γερμαντά. Πώς παρενέβη και στη λέει, δικαιοσύνη ο ΣΥΡΙΖΑ? Και το λέει και σήμερα. Πολιτική ήταν η παρέμβαση. Όταν αυτή τη στιγμή φέρνεις 10 ανθρώπους μέσα στη Βουλή, τους κατηγορείς ανοιχτά και αποδεικνύεται ένας μετά τον άλλον. Εσείς είπατε ότι στη δικαιοσύνη παρενέβη. Ότι κανένας, δεν έχει καμία σκιά. Να μας το πείτε με ποιο τρόπο παρενέβη στη δικαιοσύνη. Και μόνο ότι προκαλεί ένα νομικό θέμα χωρίς να έχει αυτά τα οποία χρειάζεται να έχει για να κατηγορήσει αυτούς τους ανθρώπους, είναι μια παρέμβαση. Και εγώ το μόνο το οποίο λέω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα θέματα από την πολιτική ατζέντα? Όχι, δεν μπορείτε. Όχι, το λέω στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε εσείς ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα ελληνοτουρκικά εκεί που είναι, με την ακρίβεια που θερίζει τον κόσμο, με τα εθνικά μας θέματα να βρίσκονται συνέχεια σε αμφισβήτηση και από την Τουρκία και από το γεγονός ότι δεν υπερασπίζονται τη χώρα μας επαρκώς οι σύμμαχοί μας, την ώρα που η ακρίβεια θερίζει τα νοικοκυριά και δημιουργείται μια νέα φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει ένα θέμα το οποίο δεν είναι θέμα και το χρησιμοποιεί για να αλλάξει την ατζέντα. Προς ποια κατεύθυνση? Τι κερδίζετε από αυτό το πράγμα? Χάνετε από αυτό. Χάνετε διότι φέρνετε ένα θέμα το οποίο το έχει διαλευκάνει η δικαιοσύνη και το διαλευκάνει όσο πηγαίνουμε. Δεν και κατηγορείτε τελειώσει. Έναν άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος έφερε ένα χαρτί και το κατέθεσε στη Βουλή. Τι άλλο θέλετε? Εσείς κύριε Γερουλάνε, αυτό για να μου εξηγήσετε λίγο το πολιτικό σκεπτικό. Αυτό είναι υπεράσπιση του κατηγορουμένου και δεχτεί. Εγώ πάντα τη σέβομαι. Γιατί είναι ο ελεγχόμενος ο κύριος Λοβέρδος αυτή τη στιγμή χιδέο, και λέει ότι εγώ έφερα κάτι. Αυτό που δικαίωμά του να το φέρει, προφανώς ο κατηγορούμενος ή ο ελεγχόμενος πρέπει να φέρνει. Δεν το φέρνει, το έχει παραθέσει, το έχει καταθέσει αυτό. Εσείς έχετε γνώση αυτού? Με το όνομά του. Μα είναι δυνατόν να λες στον αέρα ψέματα ότι έχω καταθέσει πριν 2 χρόνια αυτό το έγγραφο? Δεν το ξέρω τι έχει φέρει, γιατί δεν ήμουν στην προανακριτική. Αλλά αν το έχει φέρει, το οποίο έχει συνταγή λοιπόν η Βουλή, από τη στιγμή έχει πρακτικά η Βουλή και να πει ότι. Στον αέρα, χωρίς να υποτιμήσω το τηλεοπτικό πάνελ, προφανώς ένας ελεγχόμενος λέει την υπερασπιστική του γραμμή. Όχι, δεν καταλάβατε. Το έγγραφο έφερε. Μπορεί να έφερε πλαστό έγγραφο. Σε εσάς. Ναι, όχι, προσέξτε, για να δούμε ποιο είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή. Το έγγραφο δεν είναι πλαστό του εξωτερικού. Ναι. Η μετάφρασή του έγινε. Αυτό είναι τουλάχιστον αυτό που έχει καταγγελθεί. Ότι η μετάφρασή του επίσημη που έγινε και αυτή που παραδόθηκε στις δικαστικές και στη βουλευτική Βουλή ήταν παραποιημένο. Λείπαν τα ονόματα. Αυτό είπε. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό έγινε για να δημιουργηθεί μια σκιά στο ΠΑΣΟΚ? Εγώ βλέπω ένα πράγμα. Όταν η πολιτική αποφασίζουν να βασιστούν πάνω σε θέματα τα οποία είναι νομικά για να δημιουργήσουν εικόνες, σημαίνει ότι τα επιχειρήματά τους έχουν τελειώσει. Σημαίνει ότι έχουν αφυδατωθεί από πολιτικά επιχειρήματα και το μόνο πια που τους μένει είναι να τραβηχτούν από τα μαλλιά τους. Αυτό είναι καταστροφικό για την πολιτική. Κατεβάζει την πολιτική σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και εκεί πέρα
μας αναγκάζει όλους εδώ μέσα να τσακωνόμαστε για ένα πράγμα το οποίο έχει ήδη λυθεί. Πώς λοιπόν, ας μείνουμε στα θέματα. Έχει λυθεί για κάποιους, δεν έχει λυθεί για κάποιους. Και ό,τι δεν έχει λυθεί για κάποιους, έχει δρομολογηθεί από μήκο. Ότι έχει δρομολογηθεί, τι σημαίνει αυτό? Η ουσία είναι άλλη. Θέλετε να μιλήσουμε για τα θέματα που νοιάζουν τον κόσμο ή θέλετε να μιλήσουμε για μια ατζέντα της οποίας ο μόνος στόχος είναι να σφυλώσει ένα κόμμα με την ελπίδα να πάρετε φθηνούς πόντους από καμία. Λοιπόν, για να πω λίγο στον κύριο Κυρανάκη τώρα του Πασόκ, να του δώσω το σχόλιο που ακόμα και αν υπάρχουν παράνομες πράξεις, αυτές δεν βαρύνουν όλο τον φορέα. Λοιπόν, αυτό να με σαφείς. Αν εγώ έχω παρανομήσει ή παρανομήσω από το δημόσιο βίο μου, δεν σημαίνει ότι παρανομεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Για... Αν παρανομήσω ο κύριο Κυρανάκη, δεν σημαίνει ότι παρανομεί η Νέα Δημοκρατία. Να με σαφείς. Εσείς τοποθετηθήκατε. Να ακούσω και τον κύριο Κυρανάκη. Να είναι σαφές αυτό. Για πείτε μας λίγο και με την εμπειρία της χρονοκριτικής, τι λέτε? Ακούστε, επειδή έβαλε ένα θέμα ο κύριο Χατζηγιαννάκη και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης σαν δικηγόρος είναι πιο προσεκτικός και καλά κάνει. Έβαλε ένα θέμα κατά πόσο αποδεικνύεται η πολιτική υπόσταση της δίωξης των 10 πολιτικών αντιπάλων. Αν δει κανείς το έγγραφο της δίωξης του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παπαγγελόπουλου, γιατί σε όλη αυτή τη συζήτηση μια φορά δεν ακούστηκε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ διώκεται αυτή τη στιγμή για μια σειρά από αδικήματα που περιγράφονται στον ποινικό κώδικα και θα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο και ενδεχομένως το ειδικό δικαστήριο κατά πόσο είναι ένοχος ή όχι. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Και για να φτάσουμε σε αυτή τη φάση, ήρθανε μάρτυρες στην Προανακριτική Επιτροπή, οι οποίοι κατήγγυλαν εκβιασμούς εισαγγελέων, εκβιασμούς δημοσιογράφων, εκβιασμούς πολιτικών. Και μία σειρά από ενέργειες πολιτικών και δικαστικών λειτουργών, οι οποίες στοιχειοθετούν παράβαση καθήκοντος, οι οποίες στοιχειοθετούν το πραγματικό σκάνδαλο που είναι η δίωξη πολιτικών αντιπάλων. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, παρότι όλα τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αρχιοθετηθεί υποθέσεις τους, όχι λόγω παραγραφής, αλλά επειδή έψαξε η δικαιοσύνη σε βάθος υποθέσεις και έγιναν έλεγχοι στα οικονομικά. Αν σας νοιάζει και τώρα, γιατί παρότι λοιπόν, οι θεσμοί. Παρότι λοιπόν έχει συμβεί ήδη αυτό, δεν μας αφορά δηλαδή αυτό που λέει ο κ. Χατζηγιαννάκης ότι δεν έχει τελειώσει για όλους, λέει η υπόθεση. Για την Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει. Εμείς δεν επαναφέρουμε συνεχώς τη συζήτηση περί Νοβάρτης, ακριβώς γιατί έχει δίκιο ο κ. Γερουλάνος. Διότι αυτή η συζήτηση δημιουργεί απέχθεια στον πολίτη για την πολιτική. Διότι αυτή η συζήτηση μειώνει την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τα κόμματα, προς το πολιτικό σύστημα, προς την ελληνική βουλή, προς την ελληνική δικαιοσύνη την ίδια. Και άρα λοιπόν συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο που έκανε ο κύριος Γερουλάνος ότι αυτή η συζήτηση κάνει κυρίως κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά για ποιο λόγο την επαναφέρει ξανά και ξανά. Γερουλάνος δεν έχετε ενδιαφέρον για να πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ενδιαφέρον ο ένας να πάει καλά το ΠΑΣΟΚ και ο άλλος να Έχω ενδιαφέρον τα νέα παιδιά να μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και εσάς που είστε νέος δημοσιογράφος και να λένε με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με την πολιτική. Και το σύστημα δεν είναι σάπιο. Αυτό με ενδιαφέρει. Τι να σας πω. Και με ενδιαφέρει είτε ο κ. Χατζηγιαννάκης είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλοι συνάδελφοι από την αριστερά, είτε από το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, να ξέρουν ότι εδώ πέρα μιλάμε επί δεδομένων και επί στοιχείων τα οποία μπορούμε να τεκμηριώνουμε και να τα παρουσιάζουμε και όχι να λέμε «Α, το τάδε εξώφυλλο της τάδε εφημερίδας είπε ότι αυτό είναι σκάνδαλο, άρα είναι σκάνδαλο». Ή να λέμε «Α, αυτός είναι υπόδικος, άρα να ακούει ο τηλεθεατής ότι είναι καταδικασμένος». Ότι είναι καταδικασμένος. Λοιπόν, ή να λέει «Διώκεται, άρα έχει κριθεί ένοχος». Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτές είναι έννοιες. Έτσι παρουσιάζεται και τους διωκόμενους από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι έννοιες. Αυτές δεν ήταν πολιτικές διώξεις του κυρίου Παπά, του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Εγώ σας είπα «Διώκεται». Ξέρω τι είπα. Ωραία. Άρα, αυτές δεν ήταν πολιτικές διώξεις, δεν ήρθαν στη Βουλή. Η Βουλή δεν τις αποφάσισε. Η δικιά σας η πλειοψηφία δεν τις αποφάσισε. Επιστρέφω το προηγούμενο, γι' αυτό λέω. Ακούστε λοιπόν την απάντηση. Αυτή η δίωξη στοιχειοθετήθηκε με μαρτυρίες επώνυμες. Και με πραγματικά έγγραφα. Τι λέτε, επειδή στον Παπά ήμουνα την προανακριτική. Ποιες ήταν οι επόμενες? Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω, αλλά πολιτικές διώξεις ήταν και η Βουλή τις αποφασίζει από το Σύνταγμα. Ακούστε κύριε Χατζηγιαννάκη τη σημαντική διαφορά. Η δίωξη των 10 πολιτικών προσώπων έγινε επί τριών
μαρτυριών ανωνύμων από ψευδομάρτυρες. Δεν ήταν ανωνύμων. Ήταν προστατευόμενες. Εκ των οποίων ο ένας. Να μην αφήνετε εντυπώσει. Ήταν προστατευόμενοι μάρτυρες και καθόλου ανώνυμοι. Ανώνυμοι. Δεν είναι δικαστήριο. Δεν είναι σε τεχνικές λεπτομέρειες. Λοιπόν, κύριε Πιέρο, να το πω αυτό. Και βάλτε μια τελεία. Εκ των οποίων ο ένας από τους τρεις. Ο ένας από τους τρεις παραδέχθηκε όταν βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή επωνύμως ότι. Ότι εκβιάστηκε για να γράψει αυτά τα οποία είπε στη διαμαρτυρία. Για να κλείσουμε αυτό το κύκλο και να πάρουμε διάλειμμα και να συζητήσουμε τα πολιτικά. Τι σημαίνει για σας δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν παρακρατικοί μηχανισμοί που να κρατούν σε ομοιρία την παράταξη νέα της εποχή. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία θέλουν να αφήσουν σκιές στο ΠΑΣΟΚ? Ήταν μια αιχμηρή φράση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ αυτή. Πολύ παρακρατική και πολύ μηχανισμή. Και θα σας πω γιατί. Διότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει σήμερα. Από το Βρώμικο 89 και μετά, ο κόσμος ξέρει ότι για να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να το χτυπήσεις εκεί. Πρέπει να πας να βρεις τον έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται ή μπορεί να κατηγορείται και να επαναφέρεις αυτή τη συζήτηση ξανά και ξανά. Το ΠΑΣΟΚ, και δεν το λέω λαϊκίστικα, είχε καταφέρει, έχει καταφέρει να μπει βαθιά στην καρδιά του κόσμου. Και ήξερε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο μόνος τρόπος να το χτυπήσει αυτό ήταν να αμφισβητηθεί η νομική του ακεραιότητα, η πολιτική του αρτιότητα με βάση τέτοια κατηγορητήρια. Λοιπόν, το χτυπήσανε ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό το οποίο βλέπουμε, αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται από κάθε σχεδόν κυβέρνηση, είναι μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί κράτος ή μέρος του κράτους, δικαιοσύνη ή μέρος της δικαιοσύνης, για να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Ξανά και ξανά το ΠΑΣΟΚ αθώνεται. Βεβαίως κατηγορούνται άτομα, όπως κατηγορούνται άτομα σε όλα τα κόμματα. Αλλά το ΠΑΣΟΚ επιβιώνει. Έχουν καταδικαστεί, με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή... Βεβαίως και από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καταδικαστεί. Ναι, αλλά έχουν καταδικαστεί, λοιπόν, δεν ήταν όλοι. Και μεγάλη υπόλοιπη του ΠΑΣΟΚ. Άλλο λέω. Δεν έπρεπε να διωχθούν είναι αυτοί. Είναι άλλο να κατηγορείς άτομα ότι έχουν. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος να χτυπήσω ξύλο δεν έχει ακουστεί ποτέ τίποτα αρνητικό. Και δεν νομίζω να ακουστεί και σας ποτέ, λέω, εάν εγώ έκανα κάτι, αυτό αφορά εμένα και πρέπει να με καταδικάσει δικαιοσύνη. Το να σέρνετε συνέχεια, γιατί αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι απλώς μια επίθεση κατά του κ. Λοβέρδου, είναι μια επίθεση κατά του Λοβέρδου, η οποία προσπαθεί να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εγώ λέω, δεν υπάρχει πια πολιτικό ψωμί σε αυτό το δρόμο. Δεν υπάρχει. Το έχετε δοκιμάσει, το ξαναδοκιμάσατε και η μεν και η δε και αποδεικνύεται ότι εμείς έχουμε αντοχές, διότι όταν χρειάζεται είμαστε συνδεδεμένοι με αυτό το οποίο χρειάζεται ο ελληνικός λαός, μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου και έτσι προχωράμε μπροστά. Αυτό κάνει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ όταν λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όταν λέει σταματήστε πια αυτό το παιχνίδι. Εδώ υπάρχουν σοβαρά, πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία λοιπόν, βιώνει ο Έλληνας πολίτης και πρέπει να προχωρήσουμε. Οι παρακρατικές παρεμβάσεις ποιες είναι που αναφέρθηκε? Γιατί ό,τι είναι. Εγώ συμφωνώ ότι αυτή είναι ένα άχαρο ρόλο. Θέλετε να ορίσουμε τι είναι το παρακρατικό. Συμφωνώ ότι είναι άχαρο ρόλο και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και ακουστήκατε στην πραγματικότητα. Και την αλλά που έχει ο καθένας. Κάποια πράγματα α αφήνουμε και τη δικαιοσύνη και να μην εμφανίζουμε όλα στο σχολείο. Δεν είναι όλα πολιτικέ διώξει. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Να συμφωνήσουμε όλοι. Πάμε στο διάλειμμα. Να συμφωνήσουμε όλοι, επειδή είστε και οι τρεις πολιτικοί, ότι τα δικαστήρια του καφενείου είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα πολιτικό. Αυτό θα συμφωνήσουμε απόλυτα, κύριε. Και επειδή η ζωή κάνει κύκλους, καλό είναι να είστε όλοι προσεκτικοί. Γιατί αν κάποιον το καταδικάσει στο καφενείο, μένει για πάντα αυτή η καταδίκη. Όλοι λένε, έλα μωρέ, τα βρήκαν μεταξύ τους. Του... Γι' αυτό και για τα τρία κόμματα το λέω, επειδή έχω δει πολλά. Πρέπει να είστε συγκρατημένοι. Ο Γιάννης με την εμπειρία του βλέποντας έτσι και κύκλους πολλά και τους πολιτικούς, νομίζω ότι λέει αρκετά με αυτό που κλείνει τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να δούμε λίγο αν έστω συμφωνούν στη δημοσκοπική εικόνα και στα περιθώρια που αφήνει. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος του Night και ο Γιάννης έφτιαξε ένα. Δεν ξέρω τι puzzle ήταν αυτό. Δύσκολο. Εγώ δεν θα το μπορούσα να το φτιάξω. Έτσι, με βάση τις δημοσκοπήσεις, να τις υπενθυμίσω. 8,1 έδωσε η Kappa Research σε πρώτη κάλπη και είχαμε και μία άλλη δημοσκόπηση της ProRata. Να μου θυμίσουν από το κοντρόλ, τις δείξαμε και τις δύο. Με τη Νέα Δημοκρατία στο 31 και το ΣΥΡΙΖΑ στο 24,5 και το ΠΑΣΟΚ στο 12. Τέλος πάντων, με διαφορές οι οποίες δείχνουν μια ψαλίδα, πάντως δεν δείχνουν ούτε αυτοδυναμία να υπάρχει. Εδώ, Γιώργο, δεν έφτιαξε κανένα δύσκολο παζλ. Το είπα νωρίτερα, κύριε Κυριανάκη, διαβάζω καλά τις δημοσκοπήσεις. Είστε η κυρίαρχη του παιχνιδιού. Είστε μπροστά. Έχετε ένα πρωθυπουργό που σαρώνει με 40% αποδοχή. Όμως,
με αυτό τον εκλογικό νόμο που φτιάξατε και με την άρνηση του Ανδρουλάκη την κατηγορηματική, που πια την εμπεδώσαμε, έχετε δύο επιλογές. Ή θα πάτε σε τρίτες εκλογές, γιατί ούτε με τις δεύτερες βγαίνετε, θα μας πάτε μέσα στο καλοκαίρι σε τρίτες εκλογές, θα κάνετε τρικομματική κυβέρνηση. Τι από τα δύο θα κάνετε? Ποιο καλοκαίρι? Του 23, φαντάζομαι. Του 23. Ξέρετε, κάτι που παίρνω σοβαρά αυτά που λέτε και λέω ότι θα πάτε σε εκλογές Μάρτιο, Μάιο, ενδεχομένως και Ιούλιο. Ναι. Ή θα πάτε σε τρικομματική. Εφόσον ο Ανδρουλάκης λέει εγώ με τίποτε, και φαίνεται να το εννοεί γιατί το λέει κάθε μέρα, κάθε ώρα, και γιατί να το κάνει σαν να το παρνόει. Είναι εκλογές στο τέλος, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ναι, κάθε εγώ παίρνω και τους δύο στα σοβαρά. Έχετε μακρά εμπειρία στις δημοσκοπήσεις και στη σύγκριση δημοσκοπήσεων με εκλογικά αποτελέσματα. Σε όλες τις εκλογές, τα ποσοστά που παίρνει το πρώτο κόμμα και επιτρέψαμε και το δεύτερο κόμμα ενδεχομένως, δηλαδή και η αντιπολίτευση εκάστοτε, στις δημοσκοπήσεις είναι πάντα πολύ κατώτερα από αυτά που παίρνουν στις εκλογές όπου υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει συστράτευση. Μιλάμε για 38,5 αυτή τη φορά, δε, με τον εκλογικό νόμο που εσείς φτιάξατε. 38,5. Γιατί αν είχατε αφήσει τον εκλογικό νόμο της κυβέρνησης Καραμαλή, θα ήσασταν αυτοδύναμη τώρα, δεν θα μιλούσαμε καν γι' αυτό. Δεν ίσχυε ούτε ο εκλογικός νόμος της κυβέρνησης Καραμαλή. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό. Βάλτε όσο μιλάει ο κύριος για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείξαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, έτσι να βλέπουμε λίγο και την εικόνα για να κάνουμε λίγο γιατί επιμένει ο Γιάννης. Έτσι με νούμερα. Την έχω πίσω μου την δημοσκόπηση της ΕΡΤ. Έχει την Νέα Δημοκρατία στο 34,4%. Το δεύτερη κάλπη κιόλας. Έγινε μια ενδιαφέρουσα σου γιατί. Πρώτη δεύτερη κάλπη κιόλας. Τους μήνες πριν τις εκλογές. Να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να είμαστε ξεδύναμοι. 38. Βεβαίως. Εγώ είπα ότι αυτό το εκλογικό σύστημα είναι πιο σωστό προηγούμενο. Και δεν εννοώ την απλή αναλογική. Εννοώ αυτό με το οποίο εξελέγει και η Νέα Δημοκρατία. Ένα σύστημα το οποίο δίνει μεγαλύτερο μπόνους αν έχεις μεγαλύτερο ποσοστό, ερμηνεύει την πρόθεση του ελληνικού λαού να δώσει αυτοδύναμη εντολή στο πρώτο κόμμα. Αν το πρώτο κόμμα έχει, ας πούμε, 31% και το δεύτερο κόμμα έχει 30%, δεν πρέπει να έχει το ίδιο μπόνους το πρώτο κόμμα. Διότι ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι είναι. Έχει κάνει μια αμφιλεγόμενη επιλογή ή ενδεχομένως ότι θέλει συνεργασίες. Αυτή τη φορά εμείς τι του λέμε? Του λέμε ότι αν ο ελληνικός λαός θέλει, γιατί μπορεί να μην θέλει, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία το έργο της, ελπίζοντας ότι δεν θα έχουμε ξανά πόλεμο, πανδημία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να τύχει, αλλά ότι μπορούμε σε μια κανονική τετραετία να υλοποιήσουμε, να συνεχίσουμε να υλοποιούμε δεσμεύσεις και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φέρει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και να κάνει Ελλάδα μια χώρα πρότυπο. Τότε μια κυβέρνηση η οποία έχει λυμμένα τα χέρια της, με την καλή έννοια, και μπορεί να είναι αυτοδύναμη, άρα μπορεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να υλοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει από ότι αν συνεργαστούμε με ένα κόμμα το οποίο έχει άλλες απόψεις. Διότι τότε θα πρέπει συνεχώς για το κάθε νομοσχέδιο να υπάρχει μια διαπραγμάτευση, να υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις, μέχρι να αποφασίσουν και να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν για το τι τελικά θα γίνει. Και έτσι λοιπόν στο διατάφτα δεν θα μπορέσουν να γίνουν πολλά πράγματα, πολλές μεταρρυθμίσεις τις οποίες χρειάζεται η Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε αυτοδύναμη εντολή. Πώς φτάνετε στο 38,5? Είστε πολύ ισχυροί. Είμαστε σήμερα λοιπόν στο 34,4. Αλλά φτιάξετε ένα εκλογικό νόμο. Και θεωρώ ότι μπορούμε να πείσουμε και ένα ακόμη 5%, μπορεί και παραπάνω από 5%. Δείξτε και του πρώτου γύρου. Και πρώτου γύρου δείξτε λίγο παρακαλώ από το κοντρόλ. Γιατί στο πρώτο γύρο δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ένα παραπάνω 5%, δηλαδή περίπου 3% του ελληνικού λαού. Διότι το 5% του εκλογικού σώματος είναι έτσι, οι μισοί περίπου ψηφίζουν στις εκλογές. Άρα περίπου 3% του ελληνικού λαού να τον πείσουμε ότι αξίζουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Μήπως πρέπει να βελτιώσετε, και Γιώργο, αμέσως σταματώ, παίρνει το λόγο. Μήπως πρέπει να κάνετε αυτή την προσθήκη στον εκλογικό νόμο που λένε πολλοί στο κόμμα σας? Όχι, για να ηρεμήσει και η χώρα και όλα τα κόμματα. Είμαι κατά αυτή της οποιασδήποτε προσθήκης αλλαγής στον εκλογικό νόμο. Θα ήταν ένα δείγμα. Στο σενάριο με τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Εγώ με τον κύριο Χατζηγιαννάκη θα είμαι λίγο πιο στενάχωρος. Γιατί, τι φαίνεται από εδώ, κύριε Χατζηγιαννάκη? Ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται πρώτο κόμμα. Εφόσον δεν γίνεται μέσα σε όλα αυτά τα δεινά και είστε εκεί στο 25, δεν θα γίνεται ποτέ. Σας βλέπω θα πολύ αισιόδοξο για την πορεία της χώρας, 25,8 στο δεύτερο γύρο. Όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, μπορεί να έχει φτάσει όλα τα δεινά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ποτέ δεν σώζεται. Επομένως δεν με πειράζει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Επομένως είστε πολύ χαμηλά από το να γίνετε πρώτο κόμμα. Αυτό το χάσατε.
Εάν... Εντάξει, είναι δική σας εκτίμηση, θα πω και εγώ. Όχι, τώρα να δυσαρεστήσει και τον Κυριακό. Θα πω και τους δύο, και τους δύο και μετά και τον Παύλο. Ωραία. Εφόσον λοιπόν είστε πολύ μακριά από αυτό και τελειώνει και το σενάριο της δημοκρατικής συγκυβέρνησης, γιατί μαζί με το Πασόκ δεν έχετε 151, τον απαλλάξατε τον Ανδρουλάκη από αυτό το βάρος. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις ούτε μαζί με το Πασόκ μπορείτε. Άρα φέρατε έναν εκλογικό νόμο απλής αναλογικής που ξέρετε πού σας πάει. Σε τρικομματική. Θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν κυβερνηθεί η χώρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα εκεί πάνε τα νούμερα. Δεν πάνε εκεί τα νούμερα. Κύριε Πολίτη, εγώ θέλω να. Εάν δεν βγείτε αυτοδύναμη, κύριε Κυριανάκη, αυτό λέω. Κύριε Πολίτη, δεν είναι μακριά το 35% από το 38,5%. Δεν είναι μακριά. Είναι ψηλό σκαλοπάτι. Άμα. Κύριε Πολίτη, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Καταρχήν, χαίρομαι με την τοποθέτηση του κύριου Κυριανάκη ότι είναι κατά ο ίδιος και ελπίζω πραγματικά να είναι και η κυβέρνηση. Αλλαγής εκλογικού νόμου, γιατί θα μιλάμε για νόθευση πλέον. Πάει είμαστε τώρα, ένα, νομίζω, το πολύ ένα χρόνο πριν τις εθνικές εκλογές. Αν πάλι αλλάξουν ένα νόμο τον οποίο οι ίδιοι έχουν φέρει, νομίζω θα μιλάμε για γελιοποίηση και χαίρομαι πραγματικά που σήμερα η θέση του είναι ξεκάθαρη και ελπίζω ότι είναι και της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας και της ίδιας της κυβέρνησης. Είναι τώρα, σίγουρα του Πρωθυπουργού. Το πιστεύω, αφού το λέτε, εγώ δεν έχω. Δεν συζητάω με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι μυστικό. Οπότε το δέχομαι τώρα. Κοιτάξτε, έχουμε πραγματικά τα αποτελέσματα μιας διαχείρισης που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς επιδεινώνει την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών. Μην το υποτιμάτε αυτό. Αν θέλετε την προσωπική μου την εκτίμηση, δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή αυτό που απαντάει το εκλογικό σώμα. Το αποτυπώνουν αυτό πολύ καιρό. Αυτό που λέω εγώ πολύ ότι θα καιρό κρίνει. Το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο, κύριε Πολίτη, θα μου επιτρέψετε. Από δεν βελτιώνεται. Μέσα στο 2020. Όχι, είχαμε 17 μονάδες διαφορά, το ξεχνάτε, δημοσκοπικά. 17 μονάδες πριν 1,5 χρόνο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ή 8. Δεν λέω ότι είναι μικρή η διαφορά. Δεν λέω ότι έχουμε προσπεράσει. Λέω το εξής όμως. Τον άλλο δείκτη τον είδατε 42% εμπιστεύεται το Μητσοτάκη και 22% τον Τσίπρα. Τον είδα, διαβάσατε το. Αυτός ο δείκτης δεν είναι. Ένα πολύ σοβαρό στη συνέπεια, άρθρο στην καθημερινή. Αυτός ο δείκτης ο ποιοτικός, ξέρετε τι σημαίνει για σας. Αυτός να βγει. Εγώ μπορώ να σας πω. Δηλαδή, αν μπορούσε με μια κουτάλα να πάρει τη δική του πρίκα ο Μητσοτάκης και να την βάλει στο κόμμα, θα ήταν αυτοδύναμος από χτες. Το ακούω, κύριε Πολίτη, αλλά βλέπω και την ανάλυση του κυρίου Μοσχονά χθες στην καθημερινή της Κυριακής, που είναι και πολύ σοβαρός και πολύ έγκριτος. Και αν δείτε την ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της δημοσκόπησης της προράτα, ένα κομμάτι είναι αυτό που λέει, το άλλο κομμάτι λέει ότι τα συγκρινόμενα χαρακτηριστικά έχει υποχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά για να μην κουράζουμε τον κόσμο, να πω το εξής. Η προσωπική μου εκτίμηση, και το πιστεύω αυτό, είναι ότι οι επόμενες εκλογές, εκτός ότι δεν θα έχουν μεγάλες διαφορές, θα κριθούν από τη συμμετοχή. Αν πράγματι κινητοποιηθεί ένα κομμάτι πάνω από 60% του ελληνικού λαού και κυρίως η νεολαία, θα μου επιτρέψετε. Η νεολαία αυτή που ήταν άφαντη από το ΣΥΡΙΖΑ στο Πανεπιστήμιο, αυτή τη νεολαία μιλάτε. Μιλάω για τη νεολαία, για τους ανθρώπους. Γιατί στις φοιτητικές εκλογές κατέρευσε. Μιλάω για τους ανθρώπους. Όμως κατέρευσε και η ΔΑΠ, κύριε Πολίτη. Όχι, που είναι πρώτη όχι φορά, όσο εσείς. Τα τελευταία 35 χρόνια που χάνει την πρωτιά η ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές. Και λέω το εξής. Η συμμετοχή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στενάζουν. Δεν έχουν πολλές δουλειές, δεν έχουν καλές δουλειές, είναι κακοπληρωμένοι, δεν μπορούν να πληρώνουν προφανώς το ρεύμα, δεν μπορούν να πληρώνουν το ενίκιο τους που διαρκώς ακριβένει. Και ακόμη βγάζουν και το Μητσοτάκη με 34,5% όμως. Δεν βγάζουν, κύριε Πολίτη, αυτό θέλω να σας πω. Εγώ... Σε καμία δημοσκόπηση δυστυχώς δεν ανοιχνεύονται οι νέοι. Πού τους βρήκανε τους νέους στη δημοσκόπηση, αφού μιλάτε μαζί τους. Για πείτε μου, στο σταθερό τηλέφωνο που παίρνουν, έχετε δει κάποιο νέο να σηκώνει σταθερό τηλέφωνο? Δεν είναι δυστυχώς ιντερνετικές, κύριε Μητσοτάκη. Ακόμα και της προράτα, επειδή εγώ μίλησα με την προράτα για αυτή τη στιγμή. Με την ίδια την προράτα έχω μιλήσει. Τη δημοσκόπηση τη ΚΑΠΑ, επειδή το παρατήρησα και ενημερώθηκα κιόλα σήμερα, μεγάλο μέρο τη έχει γίνει από το ίντερνετ. Έχει γίνει, κύριε Κυριανάκη. Έχει γίνει, αλλά προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα, επειδή εγώ το συζήτησα με τι δημοσκοπικέ, γιατί και εγώ μίλησα. Και κλείνω. Έχουν πρόβλημα στο δείγμα των δημοσκοπικών. Λοιπόν, και θα το δείτε όχι τεχνική ότι η συμμετοχή είναι αυτή που θα κρίνει τι επόμενε εκλογέ. Αν οι Έλληνε θεωρήσουν ότι δεν του δίνει απάντηση που εμεί αυτό εκτιμούμε. Στα προβλήματά του η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έρθει και θα την καταψηφίσει. Αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό και με βλέπετε να χαμογελάω, και αυτό βέβαια δείχνει έτσι και την ποιότητα του Γιάννη, η οποία δεν χρειάζεται να τη σχολιάσω εγώ, ότι δεν έχει καταφέρει κανείς μέχρι στιγμής να φύγει ευχαριστημένος. Οπότε θέλω να συνεχίσει και με τον κύριο Γερουλάου. Λοιπόν, να δούμε λίγο με το Πασόκ. Ωραία. Λέμε στην επικοινωνία που ξέρετε κι εσείς και ξέρω
και εγώ καλά, είναι σπουδαίος επικοινωνιολόγος ο κ. Γερουλάνος, έτσι. Ότι όσο ανεβαίνει στη σκάλα, φυσούν διαφορετικοί άνεμοι. Τώρα λοιπόν, πανεβήκατε εκεί τη σκάλα ψηλά στο 12-14, θα φάτε πολύ ξύλο μετά τις πρώτες εκλογές. Θα πιεστείτε από παντού, εντός και εκτός Ελλάδας, να συγκυβερνήσετε με κάποιον. Ακούω τον Ανδρουλάκη που λέει: εγώ με κανέναν. Και έχει δίκιο, 40 χρονών είναι, το κόμμα τα ανεβαίνει, γιατί να πάει. Το ξύλο όμως θα είναι πολύ. Και μέσα από αυτό το ξύλο, μήπως στις δεύτερες εκλογές δεν πάτε καλά. Άρα πρέπει να το σκεφτείτε αλλιώς. Κοιτάξτε, ωραίο είναι ότι τα θέτουμε με νούμερα πλέον τα πράγματα, γιατί νομίζω έχει μπορούμε να. Είναι πολιτικός διάλογος. Μπορούμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και θα σας απαντήσω την ερώτησή σας. Για να δούμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταρχήν 2 εκατομμύρια Έλληνες που δεν πάνε στην κάλπη. Αυτό είναι 25% του εκλογικού σώματος. Από το 2009 στο 2019 έχουν φύγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είναι οι ίδιοι όμως. Δεν είναι οι ίδιοι. Αλλά πέφτουν συνέχεια. Δηλαδή ακόμα και με τις εντάσεις. Θα σας πω τι εννοώ μετά, θα σας πω. Ακόμα και με τις εντάσεις, ακόμα και με τα μνημόνια, ακόμα και με τα δημοψηφίσματα κτλ. Ο κόσμος σιγά σιγά έφευγε. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, δεν εμπνέουν επαρκώς για να ξανακυβερνήσουν, παρότι ποιοτικά μπορεί να αναγνωρίζονται κάποια θετικά στοιχεία στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι παρά την πίεση, και αυτό το οποίο λέει ο κ. Πολίτης έχει απόλυτο δίκιο, παρά την πίεση, παρά την δεύτερη, αν θέλετε, δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της δεύτερης κάλπης, και δεύτερη γύρω, το ΠΑΣΟΚ μείνει συμπαγές. Το οποίο σημαίνει ότι έχει καταρχήν εδραιώσει μία βάση. Αυτή για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Από εδώ είναι εφαλτήριο για να πάμε παρακάτω. Τι εννοώ με αυτό. Όταν λοιπόν έχεις δύο κόμματα που δεν εμπνέουν, όταν έχεις τόσους ψηφοφόρους οι οποίοι δεν πάνε στην κάλπη, εκ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηφίσει στο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, σου δίνεται μία ευκαιρία πραγματικά να εκφράσεις ένα λόγο ο οποίος θα είναι προοδευτικός και ο οποίος θα σε προχωρήσει μπροστά και δημοσκοπικά. Τώρα, αυτός ο λόγος έχει αρχίσει να εκφράζεται και κάθε φορά που τοποθετείται ο πρόεδρος σε κάτι, ο λόγος του κάνει γκέλ. Έρχεται λοιπόν, μιλάει για κάτι και αυτό το οποίο λέμε συζητιέται. Αυτό είναι το πρώτο σωστό βήμα, εάν θέσει η επικοινωνία σου κάποια στιγμή τις ρίζες τις οποίες βάζει να τις δεις να βγαίνουν. Είναι ένας νέος πρόεδρος, έχει περάσει πολύ λίγος χρόνος από τότε που έγινε η εκλογή του και το συνέδριο. Δεν λέω ότι έχουμε αυτόν τον χρόνο μπροστά, αλλά έχουμε χρόνο να ακουστούμε. Και όσο περισσότερο θα ακουγόμαστε με δεδομένα αυτά τα οποία είναι η δική μου ερμηνεία, τουλάχιστον αυτόν τον αριθμό που βλέπουμε, μόνο πάνω μπορούμε να πάμε. Εάν μέσα σε αυτό το λόγο, και γι' αυτό και έτσι τοποθετήθηκα στο συνέδριο του κόμματος, προσθέσουμε έναν λόγο που λέει ποιες είναι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα αρχίσει να ξαναμιλάει στις καρδιές του κόσμου. Γιατί? Διότι, όπως είδαμε, φάγαμε τη μισή πρώτη εκπομπή να συζητάμε για θέματα τα οποία πολύ εύκολα ο άλλος αλλάζει το κανάλι. Θέλει να ακούσει για την ακρίβεια, θέλει να ακούσει για τα εθνικά, θέλει να ακούσει για το μέλλον του τόπου, θέλει να ακούσει για αυτά τα έρηματα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα πάνε πάλι σε 10 νοματέους ή αν θα μοιραστούν σωστά στην κοινωνία για να ξαναγίνουμε δημιουργική κοινωνία. Αυτά τα θέματα, όσο περισσότερο θα πιέζουν οι κάλπες, τόσο περισσότερο θα επανέρχονται. Σήμερα το μόνο ερώτημα που μας ρωτάνε είναι με ποιο θα συγκυβερνήσουμε. Μπορούμε να πούμε τι είναι η κυβέρνηση την οποία θέλουμε να δούμε μπροστά μας? Σήμερα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη και τις τρύπες τις αναδείξαμε και οι τρεις, οι οποίες έχει όλο αυτό το σύστημα. Όχι, δεν ξαναπάω εκεί. Όχι, λέω ότι είναι ένας τομέας πάνω στον οποίο βεβαίως μπορούμε να συνεργαστούμε και να μιλήσουμε με άλλα κόμματα για το πώς θα προχωρήσουν μπροστά τα πράγματα. Και αν μιλήσουμε για τέτοιες μεταρρυθμίσεις, δεν υπάρχει τέλος στο τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτά τα μηνύματα που μας στέλνει ο ελληνικός λαός σήμερα. Μου ζητήσατε το λόγο. Ναι, σύντομα. Για κάτι εκτός των δημοσκοπήσεων, το οποίο αναλύσατε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής που δεν ήμασταν παρόντες. Επειδή έχει γίνει πολλός λόγος για τις αρμοδιότητες σχετικά με τις πυρκαγιές από που ξεκίνησαν κλπ. Τώρα έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο, σε εργοστάσιο με πλαστικά. Ναι, και ελπίζω. Είναι άσχημα που φαίνονται τα πράγματα. Και είναι δύσκολα πάντα τα εργοστάσια με πλαστικά, είναι πολύ δύσκολα στις πυρκαγιές. Το βλέπουμε κιόλας, αυτό είναι live εικόνα. Ωραία. Θα ήθελα, κύριε Πιερό, να πω ότι στις 31 Ιανουαρίου 2022 κατέθεσα αυτήν εδώ την ερώτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία λέει ανάγκη για σαφές νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιότητας σχετικά με τα φυσικά εμπόδια στα καλώδια του ΔΔΕ και στους υποσταθμούς κλπ.
Γιατί το είχαμε και βασικό θέμα στην αρχή της εκπομπής αυτό και είδαμε πινκ-πονγκ ευθυνών εμείς, κύριε Κυριανάκη. Σύμφωνα, γι' αυτό και εγώ τον Ιανουάριο, δηλαδή τον χειμώνα, πολύ πριν την αντιπυρική περίοδο, ως βουλευτής κατέθεσα αυτή την ερώτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μου απάντησε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Σταγαράς. Τι σας είπαν λοιπόν. Και μου είπε το εξής, το οποίο αξιοποιήστε το εσείς όπως θέλετε για τη συζήτηση που έχετε στην εκπομπή σας. Αν κάποιος, αν ένας υποσταθμός του ΔΔΕ έχει γύρω του ή μέσα σε εγκαταστάσεις του φυσικά εμπόδια, δηλαδή δέντρα, χόρτα, οτιδήποτε, κάνει μία ενημέρωση στο δασαρχείο, στο αρμόδιο δασαρχείο, και αν το δασαρχείο δεν απαντήσει μέσα σε 15 ημέρες, τότε με μία απλή γνωστοποίηση, μία απλή κοινοποίηση, οφείλει ο ΔΔΕ ή ο ΑΔΜΙΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεση αυτών των φυσικών εμποδίων. Η αρμοδιότητα λοιπόν είναι εκεί. Εμείς την απλοποιήσαμε. Εμείς την απλοποιήσαμε και άρα λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρο το νομοθετικό πλαίσιο. Σας το λέω ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο. Αξιοποιήστε το όπως εσείς κρίνετε. Και νομίζω και αυτό δεν είναι και πλαίσιο, έτσι δεν είναι, κύριε Χατζηγιάννα, και αντιπαράθεση. Βέβαια. Να δούμε. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Εμείς που είμαστε καμένοι πάρα πολύ στην Εύβοια. Πολύ σωστά το λέτε. Και η Εύβοια δεν έχει αλλάξει και. Ξέρετε ότι την Παρασκευή έγινε η τέταρτη εκδήλωση της Επιτροπής Μπαίνου πάνω στη Βόρεια Εύβοια, στην οποία έγινε χαμός. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει γίνει γνωστό. Όχι, δεν έχει γνωστό. Ο δήμαρχος της Ιστιαίας Εδιψού, ο κύριος Κοντζιάς, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο άνθρωπος. Όταν καίγεται η περιοχή σου, δεν είσαι ούτε Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς εκεί είναι. Διαμαρτυρήθηκε έντονα σε όλους τους κυβερνητικούς. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πραγματικά προσπαθώ να μην βάζω την πολιτική αντιπαράθεση μπροστά από τον τόπο, ο οποίος, επειδή ήμουν πέρσι όλες τις ημέρες εκεί πέρα και το έζησα το δράμα των ανθρώπων και το ζω όλο αυτό το χρόνο, δεν θέλω να βάλω την πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει και όλες οι συγκεντρώσεις που έχουν γίνει δεν αφορούν το σήμερα των ευβοιωτών, των βορειοευβοιωτών. Και αυτή ήταν ο καημός των ανθρώπων, γι' αυτό επιτέθηκαν προφανώς και στους υπουργούς οι κάτοικοι εκεί και ο ίδιος ο δήμαρχος. Ο οποίος σας λέω είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος όμως που ήταν στην πρώτη μάχη και πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Πρέπει να δώσουν λύσεις. Δεν έχει γίνει ένα αντιπλημμυρικό, κύριε Πιέρο. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε σαν κράτος να δίνουμε λύσεις στους ανθρώπους. Μακάρι να επικαλέστηκε ένα Χατζηγιάννη ο Σκινάκης, το οποίο δυστυχώς δεν το έχω δει, άρα ελπίζω να μην βάζω λόγια. Όχι, ελπίζω να μην το ερμηνεύω λάθος. Αλλά καταλαβαίνω ότι λέει ότι πρέπει οι τοπικοί φορείς να ειδοποιήσουν την εταιρεία. Όχι. Η εταιρεία ειδοποιεί το δασαρχείο, ναι, το αρμόδιο δασαρχείο. Αν το δασαρχείο δεν έχει απαντήσει εντός 15 ημερών, με μία απλή κοινοποίηση, οφείλει ο ΔΔΕ ή ο ΑΔΜΙΕ να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Μέχρι τώρα, μέχρι τότε, υπήρχε ένα σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων, όπου εμπλεκόταν ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο ΑΔΜΙΕ, το Δασαρχείο κλπ. Τώρα η αρμοδιότητα είναι ξεκάθαρη. Άρα λοιπόν ξεκάθαρα είναι και ευθύνες. Μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να υπάρχουν και τα μέσα. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή τα δασιαρχεία δεν έχουν δασάρχες και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους για να κάνει αυτή τη δουλειά, το να λες ότι δεν ειδοποιήσατε είναι μια εύκολη απάντηση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μια εταιρεία η οποία θέτει το περιβάλλον, που θέτει το περιβάλλον σε κίνδυνο, έχει και το πλαίσιο στο οποίο έχω φέρει την ερώτηση. Θα σας φέρω το έγγραφο και το συζητάμε εκτενώς. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις μαζί με τον Γιάννη, γιατί είχαμε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ζωντανή συζήτηση. Τον κύριο Κυρανάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ. Να σας ευχαριστήσουμε και τους τρεις πάρα πολύ. Κλείνουμε. Δεν σταματά τίποτα στο Action 24. Σε πολύ λίγο, Δημήτρης Τάκης με τις αντιθέσεις. Καληνύχτα σας.